μας πάρει τελικά ο μεγάλος καμιέρι. Ψυγεία. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά ο τόπος μας. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις μας δεν ενδιαφέρονται για το λαό παρά μόνο όταν έρθουν οι εκλογές. Ναι, όμως η Ελλάδα μας είναι γεμάτο πικρίες, κύριε Στελιό. Γεμάτη φαρμάκια. Ναι, όμως που υπάρχει και το κανάλι 107. Υπομονή, υγεία και κουράγιο. Ναι. Και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και χρόνια σας πολλά για την γιορτή σας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στελιό. Θα σου αφιερώσω το τραγούδι Και Πού Θεός. Και να όμως που υπάρχει το κανάλι 107 που στηρίζει και θα στηρίζει πάντα το Στέλιο Καρατζίδη. Το βλέπεις, Ελληνική Σημαία και Στέλιος Καρατζίδης μαζί. Λοιπόν, και ό,τι και δουλειά να κάνεις, να ξέρεις ότι το κανάλι 107 θα είναι δίπλα σου, γιατί το κανάλι το ακούει όλη η Ελλάδα. Και θα είναι δίπλα σου όσο μπορεί. Μία καλησπέρα ακόμα για να ακούσουμε το Πού Θεός. Για να πούμε καλησπέρα, χαίρετε. Χαίρετε. Τι μου κάνετε? Πολύ καλά. Θέλω να μου πεις το όνομά σου. Ορίστε. Το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Ειρήνη. Ειρήνη μου, σε ακούω. Καταρχάς θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Παυλίδη που μας έφερε τον κύριο Καζατζίδη σήμερα. Mm-hmm. Με ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να παρακαλέσω να μου βάλετε ένα τραγούδι που το άκουγα όταν ήμουν περίπου 9-10 χρονών και που μου αρέσει το ίδιο εξίσου και τώρα που είμαι 40. Και είναι το όσο αξίζει εσύ και η καρδιά σου χρυσή. Όσο αξίζει. Και το αφιερώνω στον κύριο Καζατζίδη. Μόνο που δεν το λέω εγώ. Δεν το λέει ο Μανώλης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Έκανα λάθος και... Δεν πειράζει. Συγγνώμη, έτσι. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, επειδή έκανα όχι για να πιάσω γραμμή. Θέλω να μου πείτε και κάτι που με ενδιαφέρει, πραγματικά δεν το κάνω από απλή περιέργεια. Θέλω να μου πείτε πότε αρχίσατε να... πώς ανακαλύψατε το ταλέντο σας, ποια ήταν η αφορμή και πώς ξεκινήσατε να τραγουδάτε. Αν είναι εύκολο, αν είναι πολύ μεγάλη ιστορία, εντάξει, δεν πειράζει. Κοίταξε, δούλευα σε ένα εργοστάσιο. Ναι, ναι, ναι. Και όταν σχόλασα, η μητέρα μου τηγάνιζε σε φουφού. Ναι. Γιατί δεν υπήρχαν τότε ούτε κουζίνες ηλεκτρικές, ούτε καν πετρογκάζ. Τηγάνιζε γάβρο. Ναι. Και εγώ ήμουν μέσα στην κουζίνα και τραγούδαγα. Ναι. Πέρναγε απόξω κάποιος μουσικός της εποχής εκείνης, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Αυστραλία. Και συνέχεια με παίρνει τηλέφωνο και μου γράφει να πάω κοντά του να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Κάπου στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία. Ναι. Λοιπόν, άκουσα τη φωνή μου και ρωτάει τη μητέρα μου. Της λέει, «Μαντάμα, από πού βγαίνει αυτή η φωνή?» Λέει, «Περάστε μέσα, είναι ο γιος μου». Κάθισε στο διάδρομο, δεν ήρθε μέσα στην κουζίνα για να μην σταματήσω το τραγούδι και με άκουσα τη φωνή μου σε όλες τις φάσεις. Μου λέει, «Σου κάνω μία πρόταση. Είμαι μουσικός, παίζω μπουζούκι και κιθάρα και αυτά. Αν θέλεις να κάνω ένα συγκρότημα, να είσαι ο τραγουδιστής μας». Αλλά από πού και σπου, εγώ τραγουδάω, μου λέει, έχεις ωραία φωνή και αυτά. Με συγχωρείτε, πόσο χρονών είσαστε τότε? Πρέπει να ήμουν 15 ή 16. Μάλιστα. Του λέω, δεν ξέρω, να το συζητήσω με τη μάνα μου, γιατί είχα χάσει τον πατέρα μου και η μάνα μου ήταν και ο πατέρας μου και όλα μου. Μόλις της είπα για τραγούδια και για ταβέρνες και για μπουζούκια, πήρε ένα ξύλο και με κυνήγαγε. Συγκεκριμένα αυτό που ανοίγανε φύλλα. Ναι, δεν ξέρω. Αν το ξέρεις. Πλάση, πλέον. Μπράβο. Πώς δεν το έσπασε απάνω μου. Δεν ήθελε να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω. Την πείραζε το ξενύχτη και τα χρόνια εκείνα ήταν. Οι μουσικοί είχαν άσχημες συνήθειες. Όμως δεν την άκουσα. Πήγα με αυτό το φύλλο, με το Μάνθο. Και κάναμε ένα συγκροτηματάκι σε μια ταβέρνα. Πίναμε κάποια μισόκιλα και τρώγαμε το τάσκεμπαπ. Mm-hmm. Ήταν ο πολύτιμος μέσα στις εποχές εκείνης. Μια μάρουλο σαλάτα, μια φετούλα και πατάτες. Από εκεί ξεκίνησα λοιπόν την καριέρα μου. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο. Και σιγά σιγά με ζήτησαν κάποια μαγαζιά άλλα. Πήγαινα και σε κάνα ραβόνα, σε κάνα γάμο. Για τυχερά, για χαρτούρες. Μάλιστα. Και αφήσατε μετά το εργοστάσιο και... Πολύ μετά. Πολύ μετά. Ναι. Πάρα πολύ μετά. Εντάξει, με κέρδισε το τραγούδι. Τι να κάνω. Η φτώχεια. Εάν δεν ήμουν φτωχός, δεν θα το αυτό. Γιατί μόλις είδα τι βρωμιά υπήρχε μέσα στο τραγούδι, θα φεύγα. Ναι, αλλά τη τιμήσατε όμως τη φτώχεια. Ναι, την τίμησα με τους δίσκους. Συγγνώμη, μήπως έχετε γράψει και εσείς κάποιους στίχους των τραγουδιών σας? Βεβαίως. Α, έχετε πάρα γράψει, πολλά. Ε? Έχω γράψει πάρα πολλούς στίχους και ένας από τους σημαντικούς στίχους είναι αυτός που λέει: «Το είναι φρικτό να μένεις μόνος στη ζωή και να μισείς εκείνους που δεν είναι μόνοι». Αυτή είναι μια φράση που την έβγαλα μέσα από την ψυχούλα μου. Μάλιστα. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Πάση περιπτώσει. Εγώ γράφω κάπου στιχάκια. Γι' αυτό σας ρωτάω.
Με το Σούκα, τον Τάκη. Ορίστε. Εγώ εκτελώ τραγούδια. Ναι. Έπαψα πια να γράφω τραγούδια. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι που είναι η δουλειά τους αυτή. Ο Τάκης ο Σούκας είναι ο μεγάλος συνθέτης που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι να γράφεις κάτι καλό, να φτάσει στα αυτιά του. Μπα, δεν είναι επειδή ο κόσμος επαγγελματική κατάξυση, ξέρω εγώ. Απλώς μην το λες. Τα γράφω επειδή και εγώ νιώθω την ανάγκη να τα γράψω, όχι τίποτα άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, γλυκιά μου. Έχεις κάτι να προσθέσεις, τέλειο μου? Έχεις κάτι να προσθέσεις? Ναι, θα ήθελα να της δώσω λίγο κουράγιο. Υπάρχει ένα τραγούδι, ναι, ένα έβριμα στιχουργικό. Μάλιστα. Που λέει: μπήκα στο σπίτι μου κρυφά σαν νυχτερίδα. Είχα υποψία στη γυναίκα μου βαριά. Σαν άνοιξα την πόρτα μου την ίδια, την είδα πεσμένη σε μια ξένη αγκαλιά. Ήταν ο αδελφός της που γύριζε από την ξενιτιά και ο άντρας της από ζήλια τον σκότωσε. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Το λέω εγώ αυτό το τραγούδι. Αυτό το παιδί έγραψε αυτό το μοναδικό τραγούδι. Δεν μπόρεσε να γράψει άλλο. Όμως είναι ένα έβριμα στιχουργικό. Θέλω να σου πω ότι να πιστεύεις πάντα σε αυτό που κάνεις. Ναι. Καλό σου βράδυ. Γεια σου. Καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μου κάνεις? Καλά. Θέλω να μου πεις το όνομά σου. Είμαι ο Θόδωρος από την Καλυθέα. Ο Θόδωρος από την Καλυθέα και μιλάς αμέσως με το Στέλιο του Καζατζίδη. Χαίρομαι πολύ που μιλάω. Είσαι πόντιος? Καλυθέα. Δεν είμαι, όχι. Πολλούς πόντιους. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν είμαι πόντιος. Δεν πειράζει. Το λάθος με μένα είναι ότι μάλλον γεννήθηκα σε λάθος εποχή. Όλοι σε λάθος εποχή γεννηθήκαμε. Έπρεπε να γεννηθώ λίγο πιο κοντά σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το λάθος. Δεν πειράζει. Βέβαια δεν τα διαλέγουμε εμείς αυτά. Ναι. Να που τον έχουμε έστω μια ιδέα πιο κοντά μας από άλλες φορές. Είναι πάντα κοντά μας. Ναι. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα, Στέλια μου, θα μας πεις την καλησπέρα σου και θα πάμε σε τραγούδι. Όχι, θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο. Έχω έρθει τον Άγιο Κωνσταντίνο, έχουμε μιλήσει. Δηλαδή έχεις μιλήσει, εγώ δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Γιατί? Ακούω πάντα τα τραγούδια σου, πάντα. Πάντα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Τι να κάνω, τα καλοκαίρια μου τα περνάω εκεί όπου ξέρεις, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Φροντίζω την υγεία μου, τη φωνή μου. Προσέχω, δεν ξενυχτάω, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Ψαρεύω, είμαι μες στα οξυγόνα, μες στα ιόδια. Γι' αυτό και σε αυτή την ηλικία μπορώ και τραγουδάω έτσι. Εύχομαι και εσάς το ίδιο έτσι. Να είστε συντηρητικοί, να μην καπνίζετε. Προπαντός να μην καπνίζετε. Γιατί ο φίλος που έχασα τελευταία, ο Ανδρέας ο Καϊάφας, πήγε από το τσιγάρο. Δυστυχώς. Εγώ θέλω να σας υποσχεθώ ότι την Τετάρτη θα παίζουμε τα καινούργια τραγούδια, τουλάχιστον εγώ από την εκπομπή μου 7 με 9 το βράδυ, τα καινούργια τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη. Και το γλυκό που θα το φάμε την Τετάρτη? Το γλυκό, όπου θέλετε, και εδώ στο κανάλι. Εδώ, ελάτε όλοι. Ο Στέλιος που θα είναι, ο Στέλιος είναι σε όλη την Ελλάδα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας επίσης. Γεια σας. Και που Θεός, πούντος. Να δει τι γίνεται εδώ κάτω. Στη Στέλλα από το λιμανάκι που της αρέσει πολύ. Στο Γιώργο. Στο και Γιώργο. Σε όλα τα παιδιά που μας φροντίζουν εκεί κάτω. Στο Γιάννη και στον Παναγιώτη τον Καρά. Τον μπαμπά μου και τον παππού μου. Αυτό είναι ανούρισμα, δεν είναι τραγούδι αυτό. 090 27 21 16 και 17. Όποτε κουραστείς μου κάνεις απλό σήμα και σταματάμε. Και που Θεός παντού δικάζει ο φωνιάς. Θέλω να μου πεις τι ρόλο παίξαν τα λεφτά στη ζωή σου. Τα λεφτά? Δεν βαριές. Τα προς τα ζήν. Νομίζω τα περιτά κάνουν κακό. Σε οδηγούν σε άλλα κανάλια. Αρχίζεις και ζητάς πολλά από τη ζωή και είναι μάταια. Τα απαραίτητα να μπορεί ο άνθρωπος να έχει, εντάξει, αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζει. Γιατί εσύ είχες τη δυνατότητα και την ικανότητα να έχεις όλο τον κόσμο στα πόδια σου, όπως λέει και ένα καινούργιο σου τραγούδι. Και όμως εσύ επέλεξες ένα ταβερνάκι να τα πίνεις με ένα ποτηράκι κρασί με τους φίλους σου. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει να είμαι τους φίλους μου, να πίνω σε αυτό το φτωχό ταβερνάκι, το ποτηράκι, με τους φτωχούς μεζέδες. Έτσι είναι ωραία, έτσι νιώθω εγώ, έτσι μεγάλωσα με αυτά τα βιώματα, ας πούμε, τα έχω από το σπίτι μου το ίδιο.
Τι να τα κάνω, τι να τα κάνω. Παίρνει κανείς τίποτα μαζί του. Εδώ μένουν όλα, εδώ. Απλά εσύ είχες την ευτυχία να το καταλάβεις πολύ νωρίς, ενώ άλλοι το καταλαβαίνουν πολύ πολύ αργά. Στα 33 μου χρόνια σταμάτησα, νομίζω και ο Χριστός σε αυτή την ηλικία σταυρώθηκε. Εντάξει, εντάξει, τα πολλά βλάπτουν όπως και τα καθόλου. Το έχουν πάρα πολλά μαγαζιά, σαν σύνθημα. Τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν από κάτω, Στέλιος Καρατζίδης. Και η φυγή και ο θάνατος σώζουν τον Έλληνα. Η φυγή και ο θάνατος. Ή φεύγεις και γλιτώνεις, όσο ζεις εδώ θα τυραννιέσαι. Δυστυχώς έτσι είναι αυτός ο τόπος. Έχει λίγες χαρές και πολλές πίκρες. Τα λεφτά δεν με γιατρεύουνε, το βλέπω δυστυχώς. Θέλω να μου πεις μία μεγάλη σου αδυναμία έτσι τώρα, βλέποντας την Ελλάδα, ταξιδεύοντας την Ελλάδα. Τι νιώθεις για την Ελλάδα? Λυπάμαι, λυπάμαι για την ταλαιπωρία που υπόκειται ο κόσμος. Είναι όλα στραβά σε αυτόν τον τόπο, μα όλα στραβά. Δεν υπάρχει χαρά. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχω γυρίσει πάρα πολλά κράτη έτσι με τη δουλειά μου. Και ενώ οι υπόλοιποι συναδέλφοι μου τρέχανε να πάνε να δουν αξιοθέατα, εγώ πήγαινα και έβλεπα άλλα πράγματα, να δω τον πολιτισμό της κάθε χώρας. Και έχω δει πάρα πολύ ωραία πράγματα, να μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Είδα πόσο σέβονται οι χώρες τον πολίτη. Είδα πόσο σέβονται τα γυρατιά. Και κάπου με παίρνει το παράπονο, ας πούμε, γιατί βλέπω εδώ να σέρνονται τα γυρατιά. Βλέπω αυτήν την κοροϊδία που υπάρχει, ας πούμε. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις μας, και αυτοί και οι προηγούμενοι, και αυτοί που θα έρθει και οι μεθεπόμενοι, όλες θυμούνται τον Έλληνα πολίτη 2 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα σάπια εδώ, σάπια. Και αυτό δεν θα αφήσω την τελευταία μου πνοή σε αυτόν τον τόπο. Όσο κρατάνε τα πόδια μου θα κοιτάξω, έστω και σέρνοντας, να φύγω από εδώ, να μην θαυτεί το τομάρι μου σε αυτόν τον τόπο. Έχω πολλά παράπονα, πάρα πολλά. Παλεύω μόνος μου χρόνια να σώσω το λαϊκό τραγούδι που το θεωρώ λειτουργήμα και δεν βρέθηκε κάποιος να με στηρίξει. Με άφησαν μόνο μου και δέρνομαι από αγνώμονες, από φίδια, από ανθρώπους που δεν σέβονται τις μάνες τους, από αχάριστους. Να μην συνεχίσω. Ντρέπομαι και λυπάμαι πολύ που είμαι Έλληνας. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στο κανάλι σας και είμαι στη διάθεσή σας όποτε με ξαναζητήσετε να έρθω. Την πρωτοχρονιά. Να πω κι άλλα. Να πω κι άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι για να πεις, μόνο για να τραγουδήσεις, και αυτή η τελευταία σου, το κλου σου, είναι πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή κουβέντα από έναν άνθρωπο που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, και ίσως θα έπρεπε να τα ακούσουν πολύ σοβαρά αυτοί που πρέπει. Να ντρέπεται ένας Στέλιος Καζαντζίδης που είναι Έλληνας, να πονάει τόσο πολύ. Ναι, το ξαναλέω. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Ντρέπομαι. Και ας κάνουν μερικοί τους Έλληνες και ας με λένε αν θέλει να. Ας έρθουν στη θέση μου και θα τους πω εγώ, είναι στην απέναντι όχθη, να έρθουν εδώ που είμαι εγώ, να δώσουν τη μάχη όπως τη δίνω εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι κομμένος από παντού να μην ακούγεται το λαϊκό τραγούδι. Είναι το μεγάλο μου παράπονο, γιατί είναι δικό μου παιδί το λαϊκό τραγούδι. Εγώ το έβγαλα μέσα από τα καταγόγια, από τη βρωμιά, από τα χασίσια. Και το πονάει ο κόσμος, το αγαπάει, το λατρεύει. Δυστυχώς το πνίγουνε, με πνίγουνε. Όλος φύγουν τη θηλιά στο λαιμό μου. Το έχω τραγουδήσει, δεν μ' αργήσει. Με ένα από τα καινούργια σου τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν την Τετάρτη, εγώ θέλω να σε καληνυχτήσω. Τι είναι αυτό, για πες μου, Λευτεράκι μου, τι είναι? Είναι κάτι που άκουσε ένας... Πού το βρήκες, Ποντιακό? Ποντιακό. Ποντιακό. Ναι, τι ναι, θα μου το κάνετε, ναι, θα μου το κάνετε τώρα. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος, λέω. Νομίζω ότι είναι το πιο καλό για να τελειώσουμε για σήμερα. Στα ξένα είσαι Έλληνας και στην Ελλάδα... Και στην Ελλάδα ξένος.
για μια χώρα που τρώει τα παιδιά της, τα καλά της τα παιδιά. Εγώ μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον Στέλιο τον Καζατζίδη και μετά τους φίλους του που τον συνόδευσαν έτσι με πολύ μεράκι για κάτι πολύ πρόχειρο, πολύ γρήγορο αλλά πάρα πολύ νόστιμο και πολύ απλό. Μία συντροφιά εδώ στο κανάλι 107. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με συνόδευσες μέχρι την εκπομπή μου. Θα στο χρωστάω ευγνωμοσύνη αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα λόγια που είπες, για τα υπέροχα τραγούδια που ακούσαμε. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, απλά να σας καληνυχτήσω. Είμαι τόσο συγκινημένη και να σας παραδώσω στον φίλο μας τον Αυγερινό και να πεις εσύ τη τελική λέξη. Να πω κι εγώ κάτι για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία βραδιά που περάσαμε και πριν έρθουμε εδώ και τώρα. Είναι αλήθεια, πάμε πάρα πολύ τακτικά σε αυτό το φτωχό ταβερνάκι και πάντα διασκεδάζουμε, έτσι βρίσκουμε έναν τρόπο και τραγουδάμε όλοι μαζί. Απόψε όμως περάσαμε πιο όμορφα από άλλες βραδιές χάρη σε σένα. Μας χάρισες ένα πολύ ωραίο κέφι, μας χόρεψες, τραγούδησες μαζί μας και εγώ σε ευχαριστώ και για το ταβερνάκι και για εδώ και είμαι στη διάθεσή σου πάντα. Σε ευχαριστώ, Λίνα, γλυκιά Λίνα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ, Στέλιο μου. Καλό βράδυ σε όλους εσάς τους ακροατές του καναλιού 107. Ένα ευχαριστώ στο Λευτέρη μας, τον Παυλίδη μας, στον Κώστα τον Καταμπά και στο φίλο μας τον Ανδρέα που τον συνόδευσαν μέχρι εδώ πέρα. Και ένα απλό καληνύχτα από μένα, σας παραδέω στα χέρια του Αυγερινού. Επειδή σήκωνα τα τηλέφωνα κατά τη διάρκεια και όλος ο κόσμος που παίρνει ρωτάει, Στέλιο μου, πού θα κάνεις φέτος τη γιορτή σου, γιατί συνήθως λέει την κάνει σε κάποιο ταβερνάκι. Έτσι συνηθίζεις. Εκεί θα είμαι φέτος. Πάλι φέτος, απάνω εκεί που κάναμε το γλέντι με το Σταλάρα. Εκεί θα γιορτάσουμε. Στην Πάρνηθα, στο τραγούδι. Ναι, στον δρόμο της Πάρνηθας. Εκεί θα είμαστε. Να μην πω τίποτα άλλο. Ένα καληνύχτα και υπέρ ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλά στο κανάλι του Πειραιά μας και το ζέστανες με τη μεγάλη σου καρδιά, Στέλιο Καζατζίδη. Γεια σου, ρε Λευτέρη Παυλίδη. Γεια σου, ρε πρόσφυγα μεγάλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου. Μάλιστα, εσείς το ζητήσατε λοιπόν και το ξανακούσατε, Στέλιος Καζατζίδης στο κανάλι 107, 99,7. Αλλά εγώ θέλω να σας καληνυχτήσω κάπου εδώ πια και να σας πω ραντεβού αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι στο TV Magic του Πειραιά, που θα δείτε και πλάνα από το στούντιο και από την εκπομπή αυτή που μόλις ακούσατε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλέφωνά σας, για τις αφιερώσεις στο Στέλιο. Συγγνώμη σε όσους δεν μπόρεσαν να πιάσουν ένα τηλεφωνικό κέντρο που 2,5 ώρες πραγματικά έχει πνιγεί. Να σας πούμε ότι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εμείς καθιερώσαμε την ώρα του Στέλιου με τη Λίνα Καρά 8 με 9 το βράδυ, μόνο με τραγούδια Στέλιου Καζατζίδη που εσείς ζητάτε στα τηλέφωνα του σταθμού μας. Ευελπιστούμε σε κάποια από αυτές τις ώρες του Στέλιου Καζατζίδη να τον έχουμε και πάλι από κοντά μας. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, να ευχαριστήσουμε και τον φίλο και καταπληκτικό συνάδελφο και συνεργάτη, τον Λευτέρη τον Παυλίδη. Λευτέρη, μας θα μας πει καληνύχτα. Καληνύχτα, να είστε καλά, την αγάπη που μας δείξατε, γιατί εσείς το ζητήσατε, εμείς ξανά μαζί σας. Στέλιος Καζατζίδης. Μάλιστα, και τελειώνουμε με ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία του Στέλιου Καζατζίδη. Άκου και μη μιλάς, Λίνα. Δεν μπορώ, θα σκάσω να πω ότι ο Στέλιος Καζατζίδης τραγουδά και ακούγεται πλέον σε όλη την Ελλάδα. Επέστρεψε δυναμικά χωρίς να τον περιμένει κανείς. Μια μεγάλη καλησπέρα στον καλό συνεργάτη μου, τον Μπάμπη τον Καραλή. Γεια σου, Μπάμπη Καραλή. Να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ, δεν νομίζω να έχετε καλύτερο μετά τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι στο TV Magic, που θα δείτε και πλάνα από την εκπομπή αυτή, και το απόγευμα 8 με 9 στην ώρα του Στέλιου. Καλό σας βράδυ. Θα μας πάρει τελικά ο μεγάλος καμιγέρος.